σειρά, την τελευταία σειρά αυτού του σχολικού έτους. Και οι ομιλητές είναι δύο, εκτός από τον υποφαινόμενο συνάδελφος κ. Ιωσήφ Στεφάνου. Νομίζω ότι επειδή το ακροατήριό μας εδώ είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην παράδοση αυτού του μαθήματος που θέσπισε ο καθηγητής κ. Γκούρας πριν από χρόνια, πιθανώς θα ωφεληθεί αν ακούσει περισσότερα για τον Στεφάνο, ο οποίος νομίζω έχει ένα άλλο περιβάλλον, ας πούμε, επιστημονικό. Ο κ. Στεφάνο, λοιπόν, ανήκει στην Πολεοδομία, δίδαξε διάφορα μαθήματα στην περιοχή της Πολεοδομίας, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει κάνει βασικές σπουδές στο Παρίσι. Έχει δύο διδακτορικούς τίτλους και περισσότερους άλλους τίτλους παράδειγμα προς την ειδικότητά του. Είναι ο άριστος γνώστης της Σύρου. Έχει εκπονήσει το χωροταξικό και πολλές ιδιαίτερες μελέτες. Έχει συμβάλει με πολλούς τρόπους στο μελέτη της Σύρου. Εγώ τον θαύμασα περισσότερο όμως, παρατηρώντας τον στο πεδίο, δηλαδή εκεί όπου έπρεπε να αντιμετωπιστούν πρακτικές, να αντιμετωπιστούν τα πρακτικές δυσκολίες, ένα δύσβατο έδαφος, έπρεπε να μετακινηθούν τα διάφορα βοηθητικά μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας, βαριά μερικές φορές, και μου έκανε εντύπωση πως τα κατάφερε, δηλαδή τα έλεγα ότι βάζει κάτω και τους πιο νέους ακόμη. Και αυτό είναι από εις άξιο, πρέπει να μελετηθεί η περίπτωση, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει είναι μια ευτυχής σύμπτωση ότι βρεθήκαμε μαζί χάρη στη δική του πρωτοβουλία, στο δικό του ενδιαφέρον και επίσης χάρη σε άδεια που μας έδωσε η αρμόδια εφορία προϊστορικών των κλασικών αρχαιοτήτων, η κυρία Μαθάρη, την οποία και από εδώ ευχαριστούμε για την υποστήριξή της. Επομένως, ό,τι ακολουθεί είναι τα πρώτα συμπεράσματα μιας έρευνας, η οποία θα συνεχιστεί ακόμη, θα δείξει στο τέλος ότι μένουν αρκετά ερωτήματα αναπάντα και μάλιστα το σπουδαιότερο. Και έτσι θα παρουσίασε τα έντυπα εξής μέρη. Πρώτα μια γενική εισαγωγή στο θέμα, στην ιστορία του κλπ. Στην ιστορία των θεωριών θα ακολουθήσει μια μάλλον πραγματολογική εξέταση του τμήμου και θα τελειώσουμε με κάποια συμπεράσματα επί των οποίων προσωρινά συμπεράσματα επί των οποίων θα ακολουθήσει τη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Δεν με είδε ένα οργό, ο Μανώλης, ο οποίος είναι σημειωτέων μαθητής μου. Από τους πρώτους που είχα στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, πριν αρκετά χρόνια, το 1995, ακούτε, ελπίζω ναι, είχαμε κάνει ένα διεθνές συνέδριο με 17 πανεπιστήμια στην Σύρο για να θεσπίσουμε μια νέα προσέγγιση στην επιστημονική γνώση, την οποία είχαμε ονομάσει τότε «Ανθρωπολογία του χώρου». Η εδώ παρούσα καθηγήτρια, κυρία Χατζοπούλου, ήταν από τους οργανωτές εκείνου του συνεδρίου. Το κάναμε σκόπιμα στη Σύρο, διότι θέλαμε αυτή η νέα επιστημονική προσέγγιση, της Ανθρωπολογίας Τελεσπάς, να πάρει το όνομα, μια και θα γινόταν το μανιφέστο και θα έβγαινε η χάρτα αυτής της επιστήμης, να πάρει το όνομα της Σύρου. Και έτσι βγήκε ως η χάρτα της Σύρου. Σε εκείνη λοιπόν την συνάντηση, τη διεθνή συνάντηση, είχα κάνει μία εισαγωγή στην οποία είχα τοποθετηθεί επάνω στην σημασία και το ρόλο που έπαιζε η γεωγραφική θέση της Σύρου σε σχέση με τη Δήλο, κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με τις παρατηρήσεις για τις κίνησεις του ήλιου και με το περίφημο και γνωστό σε όλους ηλιοτρόπαιο του Φερεκίδη. Όπως είναι γνωστό, η Σύρος βρίσκεται ακριβώς δυτικά της Δήλου και στις δύο ησημερίες ο ήλιος από την επάνω μεριά της Σύρου, εκεί που λέει Άνω Σύρος περίπου, σε αυτή τη γραμμή,
η δήλωση είναι ακριβώς απέναντι και στις δύο ησημερίες ο ήλιος ανατέλει από τον Κίνθο. Ανατέλει από τη Δήλο. Είναι το μοναδικό μέρος, η μοναδική στεριά, θα λέγαμε, στην οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί ο μύθος του Απόλλωνα, ότι δηλαδή ο Απόλλωνας γεννιέται στις 21 Μαρτίου, την ημέρα της Άνοιξης, την ημέρα της γέννησής του, γεννιέται στη Δήλο. Η Σύρος έχει μια πολύ παλιά ιστορία, η οποία όμως δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Έχουν βρεθεί ορισμένα απομεινάρια και έχουν γίνει ανασκαφές από τον Παπαδόπουλο, τον Ντούντα και τον Στεφάνου, τον Κλόνο, στην επάνω μεριά, στη Χαλανδριανή και στο Καστρί. Η Σύρος στα προϊστορικά χρόνια είχε δύο οικισμούς. Ο ένας βρισκόταν στον βορρά, στη Χαλανδριανή, ήταν εδώ, και ο δεύτερος ήταν κάτω στον όρμο του Γαλισσά, εδώ, ακριβώς στην Αγία Υπακοή, στην Αγία Πακού που λέμε, όπου χωριζόταν με μία γραμμή εδώ, που υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Μεσαριά, δηλαδή ήταν το μέσον της Σύρου, και στον Όμηρο αναφέρεται εκεί που ο Εύμεος περιγράφει το νησί του και λέει ότι είναι ένα νησί εύσιτο, εύμηλο, εύβοινο κλπ. Λέει ότι η Σύρος έχει δύο πόλεις και οι δύο διοικούνται από τον ίδιο βασιλιά, τον Κτησία του Ορμένου. Κτησίας ο Ορμένου, ο βασιλιάς, ο πατέρας του Εύμου. Απεδείχθη ότι δεν ήταν παραμύθι και ότι υπήρξε πράγματι Κτησίας βασιλιάς, γιος του Ορμένου βασιλιάς στην Σύρο, διότι στον Γαλισσά, σε αυτό το σημείο που σας έδειξα πριν, βρέθηκαν στις ανασκαφές της Αγίας Πακούς, βρέθηκε κάποιο κτέρισμα εκεί που γράφει Κτησίας Ορμένου βασιλεύς. Άρα λοιπόν ήταν μια πραγματικότητα. Μετά την... αυτές οι δύο πόλεις αναπτύχθηκαν γύρω στο 2800 π.Χ. Στη συνέχεια η οικιστική ανάπτυξη στη Σύρο, μιλάμε τώρα για την κλασική περίοδο, 6ο, 5ο κλπ. Αιώνα, δηλαδή όταν πια αρχίζει η ιστορία, η πόλη στη Σύρου αναπτύχθηκε εδώ που είναι το λιμάνι. Στην περιοχή αυτή που είναι η παλιά, που έχει χτιστεί η Μητρόπολη κλπ. Και το γυμναστήριο κλπ. Έχουν βρεθεί τα αρχαία, έχει βρεθεί η θέατρο, έχουν βρεθεί κομμάτια του τείχους κλπ. Έχουν βρεθεί κτερίσματα, γάλματα και ρωμαϊκή εποχή εκεί ήταν. Έχουμε λοιπόν αυτή την ιστορική εξέλιξη στην Σύρο και έχουμε ένα δεδομένο ότι σε αυτό το μέρος το πιο γνωστό παιδί της Σύρου, ας πούμε, το πιο γνωστό τέκνο αυτού του νησιού, υπήρξε ο φιλόσοφος, ο προσοκρατικός, ο Φερεκίδης, ο οποίος κατά τον Αριστοτέλη ήταν ένα είδος μεμειγμένου θεολόγου φιλόσοφου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρώτος μετέφερε, αν θέλετε, την αναλογική σκέψη στη λογική. Και είναι αυτός που, αφού ταξίδεψε από τη Σύρο στην Χαλδαία, Συρία κλπ, πήγε μετά, βρέθηκε ξαφνικά εχμάλωτος στην Αίγυπτο και ως εχμάλωτος, ο του θαύματος βρέθηκε να διδάσκει στο ναό του Άμωνος Ρα. Από εκεί έφυγε, επέστρεψε και γύρισε, πήγε στη Μικρά Ασία, ήρθε σε επαφή με τους υπόλοιπους σοφούς, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή ανέπτυσαν την λεγόμενη επιστημονική σκέψη, δηλαδή την δια του επιστητού απόδειξη, και αφού ήρθε σε επαφή με τον Πιτακό, τον Μυτιληναίο, τον Σόλωνα, τον Αθηναίο, τον Θαλή, τον Μιλήσιο κλπ, τον Βία, τον Πληναία κλπ, ξαναγύρισε στη Σύρο, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα και άρχισε να διδάσκει. Εκεί λοιπόν του πήγαν και τον μικρό Πυθαγόρα από τη Σάμο και εφήτησε κοντά στο Φερεκίδη. Ο Φερεκίδης λοιπόν είναι ο δάσκαλος του Πυθαγόρα. Σύμφωνα με τα ιστορικά τεκμήρια που διαθέτουμε, ο Φερεκίδης ήταν αυτός που πρώτος χρησιμοποίησε την ελληνική αλφάβητο για να γράψει σε πεζό λόγο και μάλιστα σε φιλοσοφικό λόγο, να γράψει φιλοσοφικό πόνημα. Έγραψε λοιπόν την περίφημη πεντέμιχο ή κατά άλλους επτάμιχο. Πεντέμιχος, από τους πέντε μιχούς που χρησιμοποίησε για να πει ότι εκεί
στα τέσσερα στοιχεία που χρησιμοποιούσε και ο Εμπεδοκλής, προσέθεσε το πέμπτο, τον εθέρα, στον οποίο εμβαπτιζόμενα τα πάντα ζωογονούνται. Στην πεντέμιχο λοιπόν ο Φερεκίδης αναπτύσσει τις θέσεις του για την κοσμογονία και για την, μιλάει περί φύσεως θεών και ανθρώπων και ξεκινάει με έναν εντυπωσιακό τρόπο. «Εν αρχή είναι ο Δίας, ο Λόγος, ο Κρόνος και η Χθονή. Αυτέ τρεις αρχές ήσαν αΐ, προπάντων δε ο Δίας». Και στη συνέχεια μας περιγράφει τη γέννηση του κόσμου, πώς έγινε μέσα από μια εσωτερική παρόρμηση ο Δίας, παρορμόμενος από εσωτερική δύναμη τον έρωτα, μετετράπησε έρωτα σε ένα αστρικό ρευστό, στον εθέρα, στον οποίο εμβαπτιζόμενα τα πάντα ζωογονούνται και δημιούργησε μια έλξη ως Ζεύς πλέον, δηλαδή ο Δίας που έχει τα δύο ονόματα, διαζευκτική και ζευκτική δύναμη, Δίας και Ζεύς, δημιούργησε λοιπόν μια έλξη ανάμεσα στον Κρόνο και στη Χθονή, τους πάντρεψε και αρχίζει η δημιουργία. Χάρισε μάλιστα στην Χθονή, στο χώρο δηλαδή, χάρισε τη γη ως δώρο και τήληξε το ζευγάρι χώρο και χρόνο με ένα μανδύα, με ένα πέπλο χρυσοπίκυλτο, στο οποίο ήταν κεντυμένα όλα τα αστέρια του ουρανού, στα οποία μετριέται η κίνηση του χρόνου. Αυτή η ιδιαίτερα ποιητική και συγκλονιστική εικόνα της δημιουργίας δεν διαφέρει σε τίποτα από τις σημερινές θεωρίες της μεγάλης έκρηξης κλπ. Τι σημαίνει μεγάλη έκρηξη, τι εξεράγει, τι άλλο από αυτή την εσωτερική παρόρμηση του μη εμφανισμένου ακόμη Θεού, αν θέλετε, της μη εμφανισμένης δύναμης, ενέργειας, η οποία εξεράγει, αλλά ταυτόχρονα η ζευκτική της δύναμη δημιούργησε αυτή την συνοχή του κόσμου και έτσι έχουμε αυτή τη δημιουργία. Αυτό που σας είπα ότι έκανα εκεί την ανακοίνωση ότι από τη Σύρο μόνο φαίνεται η γέννηση του Απόλλωνα από την Δήλο. Θυμάμαι ότι είχε ταρακουνήσει τους Συριανούς, οι οποίοι άρχισαν να παρακολουθούν στις εφημερίδες από πού βγαίνει ο ήλιος, πώς βγαίνει κλπ. Ένας ιδιαίτερα εφάνταστος Συριανός, στον οποίο οφείλουμε και τη σημερινή μας συνάντηση, αν θέλετε, γιατί αυτός ήρθε και με βρήκε κάποια στιγμή, είναι εδώ, ο Λούις ο Ρούσος, ο οποίος ήρθε και μου είπε ότι μέσα στην λατρεία που έχει για τη Σύρο, που έψαχνε τα πάντα, την ιστορία, τις παραδόσεις, τα τοπονύμια, τους τόπους, γυρίζει συνεχώς και ψάχνει, έπλασε μια ιστορία με το μυαλό του υπέροχη, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να αντιπροσωπεύει και κάποιες αλήθειες. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να ψάχνουμε το θέμα του φρέατος του ελληνικού, που είναι ένα κατασκεύασμα, όπως θα το δείτε, ιδιαίτερα αξιόλογο, ιδιαίτερα σπουδαίο και το οποίο πιθανόν να είναι, αν όχι το ίδιο το ηλιοτρόπιο του Φερεκίδη, όμως ένα τέτοιο όργανο που μπορεί να οφείλεται ή να κατασκευάστηκε από τους μαθητές του ή από τη σχολή του ή ακόμη και από τον ίδιο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε, αυτό είναι θα λέγαμε το ερέθισμα με το οποίο ξεκίνησε η έρευνα. Μέχρι το 1870 υπήρχε μια σπηλιά στο βόρειο μέρος της Σύρου που λεγόταν η σπηλιά του Φιλοσόφου. Εδώ, στο κοράκι από πάνω που είναι ο Συριανή, έχουμε, για να θυμίσουμε το μεγάλο μας φιλόσοφο, πήγαμε τα σκουπίδια. Το κάναμε χωματέρι, την πιο ωραία χαράδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή λεγόταν η σπηλιά του Φιλοσόφου και όλοι πίστευαν ότι αυτή είναι η σπηλιά του Φερεκίδη. Το 1870 ένας δάσκαλος πήρε κάποιους μαθητές από το γυμνάσιο, δεν μπορούσε να πιστεί ότι η σπηλιά του Φερεκίδη πρέπει να ήταν τόσο μακριά από την Σύρο, από την πόλη της Σύρου που ήταν εδώ τότε ανεπτυγμένη. Και επειδή η παράδοση περιγράφει ότι ο Διογένης ο Λαέρτης και οι υπόλοιποι λένε ότι ο Φερεκίδης καθόταν και έβλεπε το λιμάνι και είδε ένα πλοίο να μπαίνει και είπε ότι θα βουλιάξει και το πλοίο βούλιαξε σε λίγο και λοιπά και άρα ήταν και λίγο μάντης ο άνθρωπος και λοιπά. Πήγε και έψαχνε στο λόφο της αληθινής
εδώ ακριβώς, όπου υπήρχε ένα σπήλαιο και που υπήρχε υποψία ότι εκεί πρέπει να είναι η σπηλιά του Φερεκίδη. Πράγματι, ψάχνοντας σε εκείνο το μέρος, βρήκε ένα σπήλαιο το οποίο χρησιμεύε για μαντρί των προβάτων και αυτό επικοινωνούσε με ένα μικρό τούνελ με κάποια χωμένη σπηλιά που είχε μόνο μια τρύπα από πάνω στο έδαφος. Και στην άκρη της αυτή η σπηλιά, η υπόγεια, είχε ένα βάραθρο. Ο δάσκαλος, μάλιστα με τους μαθητές εντυπωσιασμένος, έλεγε ότι έριχνε πέτρα και έκανε 5 λεπτά μέχρι να χάσει τον ήχο της. Υπερβολή, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε κάποιο βάραθρο εκεί, το οποίο φοβόντουσαν οι χωρικοί ότι πέφτανε τα πρόβατά τους και τα χάνανε και το έφραξαν. Και έφραξαν και τη σπηλιά αυτή. Όμως σε αυτήν τη σπηλιά της αληθινής είναι πράγματι πολύ πιθανότερο να ήταν η σπηλιά του Φερεκίδη, γιατί βρήκαν και μαρμάρινο κρεβάτι και ένα κομμάτι αγάλματος από τη μέση και κάτω με πτυχώσεις και κάποιες κολόνες και δίπλα έχει χτιστεί επάνω μάλιστα μπροστά στη σπηλιά ένα παρεκκλήσι, ένα εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου που έχει ένα πρόστυλο μπροστά με 2 κολόνες αρχαίες και ακόμη το μέρος εκείνο λέγεται αληθινή και λέγεται αληθινή διότι υπάρχει ένα πηγάδι, μια πηγή που την ονομάζουν η πηγή της αληθινής και η παράδοση λέει ότι ονομάζεται αληθινή επειδή ακριβώς από το νερό αυτής της πηγής έπινε ο φιλόσοφος και έκανε τους καθαρμούς του στην αρχή πριν προχωρήσει σε διδασκαλία. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή 2 σπήλαια που τα ονομάζουν το χειμερινό σπήλαιο και το θερινό. Κατά τη γνώμη μου το θερινό σπήλαιο δεν ήταν θερινό σπήλαιο, δηλαδή δεν ήταν η θερινή κατοικία του φιλοσόφου, μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα όταν ο άνθρωπος αρρώστησε από αυτή την φοβερή ασθένεια την οποία περιγράφει αργότερα και ο Ιπποκράτης, την φθυρίαση με την οποία και πέθανε, από την οποία και πέθανε, για να μην μολύνει, επειδή ήταν πολύ μολυσματική ασθένεια και πολύ επικίνδυνη, για να μην μολύνει τους συμπατριώτες του, μάλλον απομακρύνθηκε στα βόρεια, σε εκείνο το κακοτράχαλο μέρος, σε εκείνο τον άγριο τόπο, σε μια σπηλιά η οποία είναι και πολύ δυσπρόσιτη και δυσπροσπέλαστη, πολύ ψηλότερα από τη διαδρομή, ας πούμε, προς την επάνω μεριά. Και εκεί χτίστηκε μέσα, έκτισε και έναν τοίχο, και όταν πήγαιναν οι μαθητές του, τους έδειχνε το δαχτυλάκι του για να τους δείξει τι χάλια ήταν. Αυτά περί Φερεκίδη, για τον Φερεκίδη, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, ήταν ένας άνθρωπος που, όπως σας είπα, πρώτος έγραψε σε πεζολόγο, είχε επαφή με τους υπόλοιπους σοφούς. Υπάρχουν επιστολές στους αρχαιολόγους να επαληθεύσουν πόσο είναι γνήσιες ή όχι προς τον Θαλή και από τον Θαλή στον Φερεκίδη. Όταν επρόκειτο να πεθάνει, ο Θαλής του είχε γράψει ένα γράμμα ότι «Δάσκαλε, ξέρουμε πόσο αγαπάς την πατρίδα σου, δεν την εγκαταλείπεις. Εμείς όμως με τον Σόλωνα τριγυρίζουμε συνέχεια και θα θέλαμε πάρα πολύ, αν μας επιτρέπεις, να έρθουμε να σε επισκεφτούμε». Και ο Φερεκίδης του απάντησε ότι αμφιβάλλω αν θα προλάβετε τα στου Φερεκίδους τα φας. Δεν θα με προλάβετε ζωντανό. Πράγματι πέθανε εντωμεταξύ και τον έθαψε ο αγαπημένος του μαθητής, ο Πυθαγόρας. Εκείνο που έχει σημασία τώρα εδώ είναι το εξής. Πράγματι, ο Φερεκίδης ήταν ο πρώτος ο οποίος κατασκεύασε ένα ηλιοτρόπιο στη Σύρο, δηλαδή ένα όργανο για να παρακολουθεί την κίνηση του ήλιου, ένα είδος ημερολογίου και ηλιοτροπίου, να παρακολουθεί τις τροπές κλπ. Ή προϋπήρχε παράδοση στην Σύρο και ο Φερεκίδης την συνέχισε, την τελειοποίησε ασφαλώς με τις γνώσεις που είχε, γιατί πρόκειται για έναν από τους σοφούς. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναφέρεται ανάμεσα στους 7. Υπάρχει ένα χωρίο στην Οδύσσια που εκεί που ο Εύμεος περιγράφει την πατρίδα του, νήσος της εστί Συρή ή ακούεις, αν έχεις ακουστά υπάρχει ένα νησάκι που το λένε Σύρος, που λέει «Καθήπερθεν ορτηγείς ένθα τροπέι ελίο». Ο Αρίσταρχος ο Σαμοθράξ, ο οποίος ήταν διευθυντής της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης στους ελληνιστικούς χρόνους και θεωρείται ο σπουδαιότερος αναλυτής και ερμηνευτής των ομηρικών επών,
λέει ότι θέλει, ερμηνεύει ότι όπου υπήρχε ηλιοσπηλιά στην οποία μετρούσαν τις τροπές του ήλιου. Αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό από πολλούς νεότερους, οι οποίοι λένε ότι ο Αρίσταγος, ο Σαμοθράκης, μάλλον ήταν επηρεασμένος, ξέροντας ότι υπήρχε ο Φερεκίδης τον 6ο αιώνα που είχε φτιάξει το ηλιοτρόπιο και επομένως ερμήνευε έτσι το ομηρικό έπος. Αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά, όπως σας είπα, οι συνθήκες, οι ηλιακές αυτού του τόπου είναι ιδιαίτερες και επομένως δεν αποκλείεται να υπήρχε πραγματικά παράδοση από πολύ παλαιότερα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι σήμερα είχε γίνει κάποια έρευνα από Αμερικανούς, δηλαδή πριν 2,5-3 χρόνια. Μία έρευνα από Αμερικανούς για να βρουν πάνω στον πλανήτη ποια είναι τα καταλληλότερα σημεία με τις καλύτερες ηλιακές συνθήκες για να τοποθετήσουν τους δέκτες των δορυφορικών συνδέσεων κλπ. Και βρήκαν ότι την καλύτερη ηλιοφάνεια σε όλο τον πλανήτη την έχει η Δήλος. Και μάλιστα μια περιοχή, ένα κομματάκι, ένα νησάκι μεταξύ Δήλου και Σύρου, το Ψαθονήσι, αλλά το οποίο είναι τόσο μικρό πλατή και δέρνεται από τους ανέμους, δεν μπορούσαν να εγκαταστήσουν εκεί και θα εγκαταστήσουν τις εγκαταστάσεις του νότια στην Σύρο, κάπου εδώ στη Βάρη. Που σημαίνει ότι οι αρχαίοι ήξεραν πάρα πολύ καλά όταν τοποθετούσαν τη γέννηση του Απόλλωνα σε εκείνη την περιοχή. Και επομένως η Σύρος ήταν ιδανικός τόπος, εάν μάλιστα διέθετε τέτοιους επιστήμονες, για να μελετήσει κανείς την κίνηση του ήλιου. Ας έρθουμε τώρα στο ίδιο το Φρέα. Το 1870, ένας χωρικός κάβοντας στο Σαν Μιχάλη, εδώ, σκόνταψε σε μια πέτρα το αλέτρι του, σήκωσε την πέτρα και είδε από κάτω ένα βαθύ κατασκεύασμα με σκάλες κλπ. Φώναξε τον Γάλλο πρόξενο που παραθέριζε σε αυτό το χωριό και αυτός αμέσως εντυπωσιάστηκε και του είπε: «Μην το πειράξεις, πρόκειται για πολύ αξιόλογο αρχαίο μνημείο». Μάλιστα ο ίδιος το χαρακτήρισε και το τοποθέτησε στην προϊστορική περίοδο και είπε: «Είναι προϊστορικό μνημείο». Μετά από 5 χρόνια ο ίδιος ο πρόξενος χρηματοδότησε την αποτύπωση του πηγαδιού. Ο αρχιτέκτον Ελευθεριάδης, ένας νεαρός αρχιτέκτονας που το 1870 κάτι είχε πριν 2 χρόνια, είχε προσληφθεί βοηθός του Σούτσου στο Δήμο της Σύρου, πήγε και το αποτύπωσε. Αυτή την αποτύπωση την βρήκε ο καθηγητής Κορές σε ένα άρθρο Γερμανού περιηγητού, κάποιου Πόλακ, ο οποίος περνώντας από τη Σύρο επισκέφθηκε το πηγάδι. Βεβαίως όταν το επισκέφθηκε ο Πόλακ ήταν πλέον στην κατάσταση που είναι σήμερα, θα δείτε όλη την εξέλιξη κλπ. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι μας βοηθάει είναι ότι μας εξασφάλισε αυτή την περίφημη αποτύπωση του Ελευθεριάδη, η οποία πολύ μας βοήθησε και εμάς, γιατί έτσι μπορέσαμε να κρίνουμε πώς ήταν από πάνω η κατάσταση. Ήταν χωμένο το πηγάδι, ήταν σκεπασμένο, είχε διάδρομο εισόδου, μία monumental, μία επιβλητική είσοδο κλπ. Στη συνέχεια οι χωρικοί άνοιξαν από πάνω το πηγάδι που ήταν σκεπασμένο, που ήταν κλειστό και έκτισαν και κάποιο μαγκανάκι και ανέβαζαν νερό με το μαγκάνο. Ο Πόλακ το βρήκε με μαγκανοπήγαδο, με μαγκανάκι, διότι μιλάει για μαγκανοπήγαδο και του προσέφερε και νερό ο χωρικός κλπ. Και τράβηξε και μια πέτρα και είδε μέσα τις πλάκες, τις σκάλες, αλλά δεν κατέβηκε. Γιατί δεν μπορούσε να κατεβεί. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να το αποτυπώσουμε λεπτομερέστατα. Είχαμε την ευκαιρία να το δούμε παρά τις δυσκολίες. Περιμέναμε πολύ καιρό την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, 2,5 χρόνια περίπου, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορέσαμε και κάναμε μια εξαιρετικά καλή αποτύπωση. Ξέρετε πώς δουλεύει ο κύριος Κορές. Άρα, περιττώ να σας περιγράψω τι αποτύπωση έχει γίνει. Από εκεί και μετά, εκείνος θα σας παρουσιάσει το πηγάδι και θα δούμε στη συνέχεια και τις υποθέσεις που έχουμε κάνει πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον
Διότι οπωσδήποτε, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη, δεν είναι απλώς ένα πηγάδι που είχε φτιαχτεί για να μαζεύει κανείς νερό, σε μια τοποθεσία σαν το Σαν Μιχάλη, που τουλάχιστον την εποχή του πηγαδιού δεν είχε τίποτα άλλο παρά μια πάρα πολύ μικρή πολύχνη, ελαχίστων 2-3 οικογενειών, δεν είναι δυνατόν να κατασκευάσει ένα τέτοιο μνημείο, θα λέγαμε, με μια τέτοια μνημειώδη είσοδο και μια τέτοια μνημειώδη σκάλα, για να πηγαίνουν κάποιες νοικοκυρές να παίρνουν μια στάμνα νερό. Και μάλιστα με ιδιαίτερες δυσκολίες, γιατί κατά τη γνώμη μου ανθρωπομετρικά δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό σε αυτή την χρήση. Θα το δούμε όμως στις λεπτομέρειες. Εμείς είχαμε την ευκαιρία, εξαιτίας αυτού του ερεθίσματος που μας έδωσε ο Λούις, ο Ρούσος, ο οποίος ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου, δεν έχει καμία σχέση με την αρχαιολογία, παλιός ναυτικός και νυν οδηγός ταξί στη Σύρο, τριγυρίζει όλη τη Σύρο, ξέρει πάρα πολύ καλά τις περιοχές, έχει μαζέψει όλο το λαογραφικό και το ιστορικό υλικό, έχει μελετήσει πάρα πολλά πράγματα, μέχρι και την γραφή για να δει τις σχέσεις που έχει με το αντίστοιχο ηλιοτρόπιο του Αχάζ, και μας έβαλε μέσα σε αυτό το δρόμο του ψαξίματος. Από την άλλη, ο ίδιος βρήκε ένα χρηματοδότη που χρηματοδότησε αυτή την έρευνα, έναν Συριανό εφοπλιστή, ο οποίος πραγματικά έχει φοβερό ενδιαφέρον για τον τόπο του και ο οποίος βάλθηκε να αξιοποιήσει αυτό το έβριμα. Έτσι λοιπόν, χάρη σε αυτούς τους δύο Συριανούς, που τους οφείλουμε πραγματικά χάρη, σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε ένα μνημείο το οποίο εγώ θεωρώ ιδιαίτερα αξιόλογο. Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Κορέ και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε και θα πούμε τις απόψεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και με συγχωρείτε αν φλιάρεις, αλλά έπρεπε να σας βάλω σε ένα κλίμα. Καλησπέρα σας, συνεχίζουμε. Θα σβήσω τα φώτα, επειδή όλη η παρουσίαση πλέον στηρίζεται σε παράλληλη προβολή των τεχνηρίων. Δηλαδή, όσα παλεύονται, θα συνοδεύονται από την εικόνα που έχει σχέση με την τεκμηρίωση των πραγμάτων. Λοιπόν, η τοποθεσία είναι εκεί, όπως σας είπε ο κύριος Στεφάνου, και σε μια κοντινή άποψη έχει ως εξής: ένας δρόμος, ο κεντρικός που οδηγεί στο Σαν Μιχάλη, ασφαλτοστρωμένος τα τελευταία χρόνια, ένας παράδρομος και ένας παλαιός δρόμος εγκαταλελειμμένος, ο οποίος όμως είναι πολύ σπουδαίος, κατάλοιπο δηλαδή του πρώτου οδικού δικτύου πριν από την έλευση του αυτοκινήτου. Και αυτό το αναφέρω ως λίαν ουσιώδες, επειδή τέτοιου είδους μνημεία πρέπει να προστατεύονται, διότι είναι αλληλένδετα με την ιστορία όλων των εποχών, πριν από την σημερινή εποχή της τεχνολογίας, και θα έλεγα είναι πρώτης τάξης μνημεία. Το οδικό δίκτυο της παλιάς εποχής είναι μνημείο πρώτης τάξης. Μπορεί να μην βρίσκονται μέσα στη χώρα της Σύρου τα οικίματα, διότι η χώρα της Σύρος, δηλαδή η Ερμούπολης, χτίστηκε πάνω στην αρχαία πόλη, αλλά οι αρχαίοι δρόμοι που συνεχιστές τους είναι οι δρόμοι του Μεσαίωνα έως την εποχή του αυτοκινήτου αποτελούν στοιχεία μεγάλης σημασίας. Πάνω σε αυτούς κινήθηκαν γενναίες προγόνων, οι οποίες άλλες απλώς επιβίωσαν, άλλες μεγαλούργησαν, και σε αυτούς οφείλονται και τα μνημεία για τα οποία σήμερα ο λόγος μου. Σε αυτή λοιπόν τη θέση βλέπετε μία πλαγιά, εδώ είναι ψηλότερα, 320 μέτρα, εδώ είναι περίπου 300 μέτρα, κατηφορίζει, εδώ είναι μία, βλέπετε συναντώνται οι δύο πλαγιές και σχηματίζεται μία μυζγάγκια και οι γραμμές παριστάνουν πεζούλες, είναι οι ισοπεδώσεις. Σε αυτή τη θέση λοιπόν είναι ένα μικρό περιβολάκι, περίπου 120 τετραγωνικά μέτρα και δύο τυχάρια, και ακριβώς εκεί είναι το φρέα. Ο βοράς είναι ακριβώς επάνω. Οι δύο επόμενες, παρακαλώ. Η περιοχή φαίνεται σε αυτές τις δύο εικόνες. Το Σαν Μιχάλη είναι η άλλη πλευρά, όπως φαίνεται από το φρέα. Και εδώ το ίδιο, το φρέα με αυτά τα νεότερα τυχάρια και τους δύο πεσούς που, όπως είπε ο κύριος Στεφάνου, είναι γύρω στα 1880. Τα επόμενα.
ακολούθησε μια λεπτομερής σχεδιαστική αποτύπωση, της οποίας βλέπετε εδώ ένα από τα φύλλα που την αποτελούν, είναι η κάτωψη της περιοχής. Τη βλέπουμε, καταρχάς έναν άξονα και άλλους δευτερεύοντες άξονες. Ο κάναβος είναι 10 επί 10 μέτρα. Σχεδιάστηκαν λοιπόν αυτά σε κλίμακα 1 προς 100, τα γενικά δηλαδή στοιχεία του περιβάλλοντος. Αυτό το περιβολάκι που ανέφερα, μπέλι είναι τώρα, παλιότερα έχει κυπευτικά. Εδώ είναι ακριβώς το φρέαρ, δίπλα μία μικρή δεξαμενή με στεγάνωση και άλλα κατασκευάσματα σχετικώς εφήμερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως αυτή η βαθιά τομή στο βράχο και η συνέχεια της στην αριστερή πλευρά στο σχέδιο. Ο βοράς πάντοτε επάνω. Θα το δούμε και σε άλλα σχέδια ώστε να σχηματίσουμε ιδέα τρισδιάστατη πώς δηλαδή αυτό είναι διαμορφωμένο. Το φρέαρ φαίνεται ήδη καλά στη φωτογραφία. Οι επόμενες. Ένα σχέδιο του Ιωσήφ Στεφάνου. Περιττό να θυμίσω ότι ο Ιωσήφ Στεφάνου είναι πιθανώς καλύτερος ως σχεδιαστής παρά ως ρήτο. Είναι ο καλύτερος σχεδιαστής, που πέρασε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το είπα αυτό επειδή παραδείγματος χάρη θα είχα αμέσως μια πρώτη ένσταση ότι το φωτεινότερο ή το καλύτερα ηλιαζόμενο σημείο φυσικά στην γη και όχι πολύ μακριά από την Ευρώπη είναι οποιαδήποτε κορυφή στη Σαχάρα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να έχει αντίρρηση εδώ. Αν η Σύρος ή τα νησιά του Αιγαίου πιθανώς παίρνουν κάποιον βαθμό, είναι επειδή βρίσκονται και είναι προσιτά μέσω του συστήματος συγκοινωνιών. Το άλλο θα ήταν πιο δυσπρόσιτο, αλλά μετρώντας με απόλυτα μέτρα φωτισμού, σίγουρα πάνω στη γη υπάρχουν πολλά καλύτερα μέρη από αυτά που εμείς θέλουμε να βρίσκονται υποχρεωτικά στην Ελλάδα μας. Και με αυτό το σχόλιο κάπως σας προειδοποιώ για την λιγότερο αισιόδοξη και, πώς να το πω, δοξαστική διάσταση που θα έχει η παρουσίασή μου στη συνέχεια. Πάντως θαυμάζουμε αυτό το σχέδιο, το οποίο δείχνει ακριβώς τα πράγματα και μία φωτογραφία στο εσωτερικό που δείχνει την εξαιρετική λιθοδομή των τυχωμάτων της κατασκευής. Μία λιθοδομή χαρακτηριστική της οικοδομικής του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνος. Δεν υπάρχει πριν και αργότερα κάπως μεταβάλλεται. Αυτό είναι και το μόνο έως τώρα αντικειμενικό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζεται μια χρονολόγηση όλου του πράγματος στον 5ο ή 4ο προχριστιανικό αιώνα. Εάν ανασκαφές και προσπάθεια και μια προσπάθεια καθαρισμού στον πυθμένα, ανασκαφές στο περιβάλλον, φέρουν όστρακα που σχετίζονται βέβαια με το φρέαρ, όχι με άλλες χρήσεις παλαιότερες, χρονολογούμενα σε άλλη εποχή, τότε βέβαια ξανασυζητείται το ζήτημα της χρονολόγησης. Επόμενα. Προς τα κάτω η ίδια σειρά φωτογραφιών, υπάρχουν κι άλλες, δεν θα σας κουράσω, φτάνουν αυτές. Και εδώ μία αξονομετρική παράσταση του συνόλου. Δηλαδή, ψηλά είναι οι δύο στήλοι, ο ένας φαίνεται στο σχέδιο, που στηρίζουν το βαρούλκο και εδώ κάτω είναι τα τυχώματα, τα αρχαία τυχώματα, ενώ από αυτό το σημείο και ψηλότερα, σε μία ζώνη ύψους 2 περίπου μέτρων, είναι νεότερες κατασκευές, δηλαδή ξερολιθιές, ας πούμε, από τον 19ο αιώνα, όχι παλιότερες. Εδώ σε τομή φαίνονται οι πλάκες που καλύπτουν τον χώρο. Αυτός ο χώρος αποτελείται από δύο μέρη. Το κυκλικό, σε κάτωψη φρέαρ, και ένα επίμικες, σε κάτωψη, που είναι ο διάδρομος προσπέλασης του φρέατος, διάδρομος με βαθμίδες. Σήμερα είναι προσπελάσιμο το μέρος μόνο από πάνω, από αυτά τα χάσματα. Λείπουν δηλαδή κάποιες καλυπτήριες πλάκες και έτσι μπορεί κανείς να κατεβεί. Υπάρχει επίσης ένας νεότερος τείχος, άδειλον το πάχος του, που πληρώνει το χώρο του διαδρόμου. Αλλοιώνει έτσι το μνημείο δραστικά, ταυτοχρόνως όμως εξασφαλίζει τη διατήρησή του. Έως την κατασκευή του, η παραμόρφωση των δύο πλευρών ήταν τέτοια που ήταν βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα, ίσως και τώρα πια, θα είχε συντελεστεί η κατάρρευση που θα κατέστρεφε το μνημείο. Αυτό όμως το έργο άλλαξε αμέσως και τον τρόπο λειτουργίας του φρέατος. Ενώ δηλαδή αρχικά ήταν προσπελάσιμο από τα βόρεια μέσω διαδρόμου και των βαθμίδων,
κατέστη πλέον απροσπέλαστο από εκεί και μέσω αυτών των ανοιγμάτων μεταβλήθηκε σε ένα φρέαρ κοινότατο από αυτά δηλαδή που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή ένα όριγμα κατακόρυφο στο άνω μέρος του οποίου εγκαταστάθηκε, λειτουργεί εγκαταστημένο το Μαγκάνι. Το συνολικό βάθος από εκεί ψηλά ως κάτω είναι 13 μέτρα, αλλά το καθαρό βάθος του αρχαίου έργου είναι γύρω στα 10 μέτρα. Εξ αυτών, ο Πυθμένας προσεγγίζεται κατά καλή προσέγγιση. Εξ αυτών, τα 5 μέτρα αντιστοιχούν περίπου στην απόσταση μεταξύ των πλακών και εκεί κάποιου σημείου. Παρατηρούμε κάποιο ενδιαφέρον στοιχείο της κατασκευής, αυτό το στιθέο, μία πλάκα δηλαδή, μονολιθική, τοποθετημένη εγκάρσια στο κάτω πέρας της κλίμακος, κατά τρόπον ώστε να προστατεύεται το μεν φρέαρ από τις απροσεξίες των, των ποιουμένων χρήση, δηλαδή από το να πέσουν πράγματα, χώματα κλπ, αλλά και οι ίδιοι από να πέσουν μέσα και να πνιγούν. Επόμενα. Εδώ εστιάστε όμως, θέλουν εστίαση, αυτά εστιάζονται. Ναι. Ο κάναβος πάλι, οι κατακόρυφες γραμμές απέχουν η μία από την άλλη 10 μέτρα, οι οριζόντιες η μία από την άλλη 5 μέτρα. Και είναι ένα απόλυτο σύστημα αναφοράς σε τρεις διαστάσεις, όλα δηλαδή έχουν υπολογιστεί με συντεταγμένες στις τρεις διαστάσεις. Τα τυχώματα φαίνονται σε αυτό εδώ το σχέδιο, μπορούμε να εστιάσουμε και αυτό είναι την εικόνα. Ναι, μπορεί ακόμη. Ναι, είναι, ναι, κάτι. Ναι, δεν βλέπω, τέλος πάντων, εσείς το βλέπετε. Καλώς. Εδώ φαίνονται όλα όσα είπαμε, δηλαδή η κλίμακα και το στιθέο έχει αυτή την κλίση ακριβώς όσο τη δείχνει και το σχέδιο. Το φρέαρ, δηλαδή το κυκλικής κατόψεως μέρος του έργου, παρουσιάζει αυτή την προς τα άνω μείωση της διατομής του και εδώ βέβαια φαίνεται πολύ καλά η εξαιρετική λιθοδομή, η οποία είναι λίγο διαφορετική από ό,τι έδειχναν οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες ήταν μόνο από το κύλο μέρος, ενώ εδώ έχουμε τον επίπεδο τοίχο. Η εργασία είναι εξαιρετική, είναι σαφές. Η αποτύπωση έγινε με εξαιρετική δυσκολία, διότι λόγω της παραμορφώσεως των τοιχωμάτων, το πλάτος του χώρου είναι μόλις 40 εκατοστά από 80 που ήταν κάποτε. Δηλαδή έχουν οθηθεί τα τοιχώματα από τις ύλες της προσχώσης επιχώσης που βρίσκονται όπιστε προς τον χώρο του φρέατος, με αποτέλεσμα να απομένει σήμερα το μισό από το αρχικό πλάτος. Επομένως τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί να γίνει σήμερα ούτε με σαρωτή, με 3D scanning. Δεν μπορεί να γίνει καν με χειροτεχνικές μεθόδους. Έγινε μόνο εξ επαφής με μία ζελατίνα εκτάσεως 25 τετραγωνικών μέτρων και μάλιστα χωρίς χρήση της όρασης, διότι σε τόσο μικρή απόσταση, αν υπολογίσετε, 40 εκατοστά εκ των οποίων τα 25 καταλαμβάνει ο θώρακας, μένουν μόνο 15 και σε αυτή την απόσταση κανείς δεν βλέπει στο ημίφος. Άρα οι αρμοί σχεδιάστηκαν δια της αφής πάνω στη ζελατίνα και περνούσε ένας μαρκαδόρος που άφηνε ανεξίτηλες γραμμές και όλα παρελήφθησαν μετά την εξαγωγή όλου αυτού του υλικού, το άπλωμά του στην Αθήνα πάνω σε επιφάνεια οριζόντια, στην οποία ήταν έτοιμος ο κάναβος, δια του οποίου κανάβου έγινε μετουσίωση αυτής της λήψεως στην κλίμακα 1 προς 10 όπου έγινε το τελικό σχέδιο. Βλέπουμε ήδη εδώ μία οπή χαρακτηριστική για φρέατα αυτού του είδους, δηλαδή κατάλληλη για την δοκό, η οποία έφερε την τροχαλία αντλήσης των δοχείων. Επόμενα. Έτσι είχαν τα πράγματα όταν εν τω μεταξύ ήρθε στην αντίληψή μας και αυτό το σχέδιο που για το οποίο μίλησε ο κύριος Στεφάνου, που είχε δημοσιευθεί μόλις από τον Πόλακ το 1900 περίπου και δείχνει κάτι ουσιώδες, ότι όταν εκπονήθηκε το σχέδιο ο διάδρομος ήταν, φαίνεται, ακόμη ανοιχτός. Δεν είχε χτιστεί αυτός ο τείχος που τον έφρασε. Επίσης, υπήρχε ακόμη μία καλυπτήρια πλάκα. Αυτή εδώ ειδικώς σήμερα δεν υπάρχει. Αλλά εδώ
τι. Δεν σχεδιάζεται μία καλυπτήρια πλάκα, θα μπορούσε όμως και να υπάρχει, αφού ψηλότερα δείχνεται μία πλήρης επίκοση, αλλά το σχέδιο γενικώς είναι λίγο δυσνόητο, διότι και εδώ παίρνεται μία επίκοση, χωρίς από κάτω να υπάρχουν φέροντα στοιχεία για αυτήν. Επομένως, η κατανόηση του σχεδίου έχει κάποιες δυσκολίες. Επίσης, εδώ φαίνεται ένας αγωγός, απαγωγός, ίσως για την περίπτωση υπερχείλησης ως ένα σημείο του φρέατος, ώστε το νερό από εκεί και μετά το πλεονάζω να φεύγει προς τα βόρεια. Σε κάτωψη παρατηρεί εδώ ο Ελευθεριάδης ήδη ένα κυκλικό λάξευμα, αγαθές, διαμέτρου περίπου 11 εκατοστό μέτρο και ένα άλλο εκεί ψηλά. Σήμερα από τις βαθμίδες που σχεδιάζει ο Ελευθεριάδης, οι τρεις ανώτερες είναι απρόσιτες, καλύπτονται και όπως είπαμε. Συγχωρείτε, είναι η αλλεργία για την οποία σας μίλησα πριν από την εισαγωγή. Ψηλά λοιπόν μία ματιά, κάτω ακριβώς από τις καλυπτήριες πλάκες, μετά την αφαίρεση μερικών χαλαρών λίθων, η οποία αποκαλύπτει την έκταση στην οποία ακόμη διατηρείται το άνω μέρος των τειχωμάτων προς βορρά. Ενώ ο Ελευθεριάδης δείχνει εδώ γραμμές όπου καταλήγει η κατασκευή, καθαρές γραμμές, αυτό δεν πιστοποιείται από τα πράγματα, μάλλον η κατασκευή συνεχιζόταν πολύ περισσότερο και αυτό είναι μια απλούστευση προφανώς με πρωτοβουλία του σχεδιαστού. Επόμενα. Τα πράγματα είναι πιο ενδιαφέροντα κάτω. Μετά από την αφαίρεση κάποιων χαλαρών λίθων, φάνηκαν ακόμη οι τρεις από τις βαθμίδες που σχεδιάζει ο Ελευθεριάδης, πιο πέρα όμως ήταν αδύνατον να γίνουν άλλες τέτοιες τολμηρές εργασίες και έτσι μένουμε με την απορία για το πώς περαιτέρω συνεχίζεται αυτό το μέρος του έργου. Έτσι φτάνουμε σε αυτό το σχέδιο, είναι η γραφική αποκατάσταση σε αξονομετρική παράσταση. Παρουσιάζει εδώ ακόμη το εξής ενδιαφέρον, ότι η πλάκα την οποία ανέφερα δεν έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων ή εκ των υστέρων ή ακόμη και κατά την αρχαιότητα, αλλά πάντως εκ των υστέρων, αλλά έχει κτιστεί ταυτοχρόνως με όλα τα άλλα μέρη. Φαίνεται καλά δηλαδή ότι η ΣΔΗ χανδρώνεται, όπως θα έλεγε ένας Βυζαντινός, η ΣΔΗ μέσα στην λιθοδομή. Επίσης αυτή η λεπτομέρεια παρουσιάζει ενδιαφέρον και εδώ φαίνεται στην οπή και στην άλλη οπή που υπάρχει ακριβώς έναντι αυτής, θα τη δούμε σε κάτωψη σε λίγο, πώς μπορεί κανείς να φανταστεί την δοκό, ένα επιστήλιο δηλαδή, φρέατος κατά το αρχαίο σύστημα με την τροχαλία ακριβώς εκεί που πρέπει. Ήδη όμως δείχνω αναπαράσταση της λίπουσας πλάκας, δηλαδή εδώ να φράσεται και να μην είναι ανοιχτό, τουλάχιστον στην αρχική του κατάσταση. Θα το εξηγήσουμε σε λίγο αυτό. Επίσης εδώ φαίνεται ένας διάδρομος οριγμένος στον ημίβραχο της πλαγιάς, του οποίου το ένα άκρον φυσικά είναι η λίθινη κατασκευή και το άλλο άκρον βρίσκεται πολύ μακριά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Επόμενα. Άλλη μία ματιά σε αυτή τη λεπτομέρεια που πριν μόλις σχολίασα. Υπάρχει δε στην προτελευταία από τις προσιτές βαθμίδες μία πρόσθετη εγκοπή, την οποία σχεδιάζει και ο Ελευθεριάδης και η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα το δούμε αργότερα σε σχέδια που έχουν σχέση με την διερεύνηση της πιθανότητας αυτό να μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί ως αστρονομικό όργανο. Πάντως υπάρχει και μια χρονολογία από το 1882, συγκινητική η ποιότητα της καλλιγραφίας, παρά την ανεπάρκεια, τη γραμματική ανεπάρκεια, πάντως είναι συγκινητικό σε κάθε λεπτομέρειά του αυτό το ελληνικό Ιωάννης Μη Βακόρδιος 1882, 19 Τρίτου. Επόμενα. Είναι αυτή η επιγραφή που χρονολογεί την τελευταία αναμόρφωση του έργου.
Εδώ επίσης βλέπουμε σε μια φωτογραφία τον τρόπο που έχουν φθαρεί από τη χρήση οι βαθμίδες. Έχει τη σημασία του αυτό, διότι θα μας δείξει, θα μας επιτρέψει να φανταστούμε με βάσιμες παρατηρήσεις πάντοτε τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε αυτό το έργο. Δηλαδή από πού ακριβώς, πού κατά μέσον όρο περνούσαν τα βήματα εκείνων που χρησιμοποιούσαν το έργο. Εδώ επίσης έχουμε μια γενική άποψη, γενική κάτωψη μικρού ενδιαφέροντος, το πλέον ενδιαφέρον είναι μετά, δεξιά παρακαλώ μόνο. Ναι. Και ερχόμαστε σε ένα ζήτημα των παραμορφώσεων, δηλαδή είναι ασαφές σε πόσο έντονη είναι η μείωση του φρέατος και του διαδρόμου προς τα άνω. Επειδή οι πιέσεις στα τυχώματα ήταν πολύ μεγάλες και διαρκείς, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον να χρειάζεται άλλες μεθόδους. Δεν είναι ζήτημα πια καλής σχεδίασης, καλλιτεχνικής σχεδίασης, προσεκτικών μετρήσεων, αλλά πλέον ένα ζήτημα της μηχανικής και του υπολογισμού παραμορφώσεως εξαιτίας δυνάμεων, ο οποίος λαμβάνει υπόψη ένα σωρό πληροφορίες, εν πολλής παραδοχές, και θα δούμε εδώ τι σημαίνει αυτό. Εδώ σε αυτό το σχέδιο με κόκκινο σημειώνονται διανύσματα. Αυτά τα κόκκινα διανύσματα δηλώνουν μετακίνηση ενός σημείου από την αρχική του θέση στην νυν θέση. Μετά ίσως από μερικές δεκαετίες τα διανύσματα θα έχουν μακρύνει λιγάκι. Επίσης θα δούμε στην εικόνα αριστερά, παρακαλώ, αριστερά, μία φωτογραφία, μία ματιά ακόμη στην υποδοχή αυτής της ξύλινης δοκού. Η μία υποδοχή είναι πολύ αβαθέστερη, η άλλη βαθύτερη, και αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που τοποθετείται ένα ξύλο, δηλαδή για να έχει τη δυνατότητα να μπει πρώτα το ένα άκρο, λίγο, να προχωρήσει βαθιά και μετά, όταν λάβει την κατεύθυνση, να μοιραστεί το πλεονάζον μήκος στις δύο άκρες τα στηρίγματα. Πάλι το σύστημα αξώνων που βλέπουμε εδώ σε κάτωψη, είναι τετραγωνικά μέτρα, είναι ακριβώς αυτό που βρίσκεται στην επιφάνεια και μεταφέρθηκε με πολύ καλά νήματα της στάθμης από την επιφάνεια στο βάθος. Επόμενο αριστερά. Εδώ λοιπόν βλέπετε τον κύριο Στεφάνου και ένα μεγάλο προφυλόμετρο. Χρησιμοποιήθηκαν τέτοια εργαλεία με τα οποία αποτυπώθηκε ακριβώς σε φυσικό σχήμα, φυσικό μέγεθος, η καμπύλη των λίθων, και στη συνέχεια επιλύθηκε το πρόβλημα με την υπόθεση ότι αρχικά υπήρχε ένα κοινό κέντρο. Η καμπυλότητα υπολογίστηκε βάσει της καμπυλότητας των επιμέρους λίθων και στη συνέχεια όλα ανοίχθησαν σε έναν αρχικό ενιαίο κύκλο και υπολογίστηκε η δυνατότητα, αν είναι δηλαδή συμβιβαστά αυτά τα μήκη και τα διανύσματα με αυτόν τον υπολογισμό, και πράγματι ήταν. Επόμενα. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ, η παραμόρφωση σε μια κάθετη τομή, και βλέπετε αυτό το πλάτος που από 80 εκατοστά έμεινε το μισό. Είναι το πρόβλημα για το οποίο μιλήσαμε πριν. Και εδώ η λιθοδομή που είναι σφινωμένη σε αυτό το στενό χώρο και μεν αλλοιώνει την αρχιτεκτονική μορφή του, όμως το διασώζει από χειρότερα. Επόμενα. Και εδώ βλέπετε το πρόβλημα των παραμορφώσεων, δηλαδή διαδοχικές προσεγγίσεις, όπως αποτυπώθηκαν σε δύο περιόδους μετρήσεων. Η μία ήταν το 2005 Ιανουάριο και η άλλη ήταν πέρυσι το Θέρος. Και το ζήτημα τώρα είναι ότι η τροχαλία περίπου, όπως βλέπετε την διάταξη, δεν είναι σε κάθετη θέση προς τον άξονα. Επίσης, το κυκλικό μέρος του φρέατος δεν είναι ομοαξονικό με τον διάδρομο. Οι βαθμίδες δεν είναι κάθετες στον άξονα, στο μήκος. Γιατί όλα αυτά? Θα έλεγε κανείς ότι είναι τυχαία ή κακότεχνα. Στην πραγματικότητα όμως, η
προδίδουν έναν υψηλό βαθμό λειτουργισμού. Πρέπει να φανταστούμε τους ποιουμένους χρήση του φρέατος να κατέρχονται με ένα αγκείο, έναν αμφορέα. Και να έρχονται με τον αμφορέα γεμάτο νερό, επομένως πολύ βαρύ. Ο αμφορέας τοποθετείται σε αυτό το σημείο, ένας οξυπίθμενος αμφορέας πιθανώς, σε αυτό το σημείο μέχρι να ανεβαστεί το νερό και να μεταγγιστεί με το δοχείο στον αμφορέα. Στη συνέχεια βλέπουμε δε ότι το σημείο όπου φτάνει το δοχείο και που είναι και το κέντρο του φρέατος αντιστοιχεί ακριβώς σε μια μετατοπισμένη γραμμή ως προς τον άξονα η οποία διέρχεται από αυτό, αυτή την υποδοχή. Αυτή η υποδοχή απέχει από τον τοίχο κάπως, επειδή πρέπει να φανταστούμε περίπου και τον κύκλο, το σώμα, την κοιλιά του αμφορέως. Βρίσκεται δε δεξιότερα από το μέσον, διότι αυτός που ανέρχεται με τον αμφορέα τον κρατάει στο δεξί χέρι. Υπάρχουν και αριστερόχειρες, αλλά σε αυτόν τον κόσμο όλα σχεδιάζονται με την στατιστική αρχή ότι οι δεξιόχειρες είναι περίπου 30 φορές περισσότεροι και επομένως αυτό τα λέει όλα. Επομένως, η συζήτηση ας μην περιέχει, ας πούμε, αντιρρήσεις του τύπου ναι και τι κάνει και ο αριστερόχειρας, δεν θα είναι αυτό το ζήτημά μας. Ένας λοιπόν, ο μέσος, επομένως, ο μέσος χρήστης του φρέατος ανέρχεται και εδώ είναι το δεξί χέρι. Το σώμα του επομένως καταλαμβάνει μέρος του διαδρόμου. Ο διάδρομος ότι χωράει ένα σώμα και έναν αμφορέα στο δεξί χέρι. Και η λόξευση των βαθμίδων επιτρέπει το εξής ενδιαφέρον. Απαλλάσσει τον μεταφέροντα τον αμφορέα από αυτή τη σύσπαση του χεριού, την κουραστική σύσπαση που όλοι γνωρίζετε όταν έχετε μεταφέρει βαλίτσα, της οποίας η κρέμαση φτάνει περίπου στο δάπεδο και αναγκάζεστε λιγάκι να συσπάτε τους δικεφάλους με αποτέλεσμα μια κόπωση η οποία αποφεύγεται αν το χέρι είναι χαλαρά τεντωμένο με το βάρος και αυτό πώς κερδίζεται, μεγιστοποιώντας την ελευθερία ή ελαττώνοντας το εμπόδιο. Και το εμπόδιο ελαττώνεται όταν οι βαθμίδες στραφούν κατά 4-5 μοίρες και αυτό είναι όλο. Το βήμα σε σχέση με το χέρι, το οποίο μένει λίγο πίσω, επιτρέπουν αυτήν την άνεση. Ένας τέλειος λειτουργισμός, τον οποίο έχουμε δει και σε άλλα αρχαία έργα. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αρχαίοι είναι μεν φορμαλιστές όταν σχεδιάζουν ναούς, έργα δηλαδή τα οποία δεν έχουν κάποια πρακτική χρήση, αλλά είναι άκρος προσεκτικοί στα θέματα της λειτουργίας, είναι υπέρμαχοι του λειτουργισμού, επειδή εκείνη την εποχή δεν χρησιμοποιούσαν μηχανήματα φυσικά και ηλεκτρισμό και όλα αυτά και περνούσαν όλα από το σώμα τους, από τη μυϊκή εργασία και γι' αυτό ήξεραν καλύτερα από εμάς να εξοικονομούν τον κόπο και να υπολογίζουν αυτές τις λεπτομέρειες. Επόμενα, παρακαλώ. Ερχόμαστε τώρα στο πιο κρίσιμο μέρος της έρευνας. Εδώ μεν φαίνεται ένας αρχαίος, καλός, κυκλικός λίθος. Εδώ δε φαίνονται αυτά που σε πρώτη ματιά καθίσει εκλαμβάνει ως ξηρολιθιά, ξηρολιθοδομή επί του αρχαίου. Και όμως είναι παραπλανητικό. Μια προσεκτική έρευνα μπορούμε να μεγαλώσουμε κατά το δυνατόν αυτή την εικόνα, το μέγιστο zoom και να κατεβάσουμε λίγο την εικόνα για να αυτό το μέρος να είναι μέσα στην οθόνη. Λίγο ακόμη. Είναι σπουδαίο και δεν έχει άλλο zoom. Και η εστίαση. Λοιπόν, απεδείχθη το εξής, με διάφορες εγχειρήσεις, δηλαδή μικρά ορίγματα, των οποίων η δημιουργία πήρε ώρες, πολλές ώρες, χωρίς να καταστραφεί η ακόμη κοινότερη ξερολιθιά, έγινε δυνατή η εξερεύνηση των αφανών πλευρών αυτών των λίθων. Και απεδείχθη ότι αυτοί οι λίθοι σχηματίζουν μία συνεχή μορφή που βλέπετε στο σχέδιο. Ό,τι έχει συμβεί είναι απλώς η διάτρηση ενός ενιαίου λίθου που κάποτε σκέπαζε αυτό το μέρος με βαριά, βία χτυπήματα με το βαρύτερο σφυρί των 6 κιλών
τα οποία μετά από πάρα πολλές επαναλήψεις διέτρεσαν την πλάκα, σμπαραλιάζοντας κυριολεκτικά ό,τι απέμεινε γύρω, με αποτέλεσμα τώρα αυτό να μοιάζει με ξηρολιθιά. Σκούπισμα προσεκτικό παντού έδειξε ότι λίγο πιο πίσω από αυτές τις ακανόνιστες γραμμές οι λίθοι αποτελούν, συνάπτονται απολύτως με τρίχα δεκοράει μέσα και αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι πετρώματος. Είναι δε παράξενο γιατί ενώ η πλάκα δεν είναι πολύ μεγάλη, προέβησαν στην διάκριση. Αυτό προϋποθέτει προηγούμενη δόμηση αυτής της ξηρολιθιάς ψηλότερα, με αποτέλεσμα να μην είναι πια αντιληπτές οι πραγματικές διαστάσεις της πλάκας. Mm. Και νομίζοντας επομένως εκείνοι που προέβησαν στην διάκριση ότι η πλάκα πιθανώς ήταν πολύ μεγαλύτερη, έκριναν μάταιο να απομακρύνουν την ξηρολιθιά και να σηκώσουν ολόκληρη την πλάκα, και ανταυτού αυτού μπήκαν στον κόπο να την διατρήσουν με τον τρόπο που είδαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η έρευνα όμως μας απάλλαξε από μια παγίδα να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ξηρολιθιά. Απέδειξε ότι το φρέαρ ήταν από την αρχαία του κατασκευή φραγμένο και δεν ήταν με κανένα τρόπο προσιτό εκ των άλλων. Ήταν προσιτό μόνο με τον πλευρικό διάδρομο. Αυτό τελείωσε. Δυστυχώς, επειδή η πλάκα, όπως βλέπετε στο σχέδιο, οριακά μόνο σκεπάζει σε εκείνο το σημείο τον κύκλο του φρέατος, υπάρχει η πιθανότητα πάντοτε σε ένα μικρό σημείο να έμενε μικρό άνοιγμα. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο από το οποίο κρίνονται οι θεωρίες για πιθανή χρήση ως ηλιοτροπίου. Ακριβώς, για να μπορεί να περάσει μια ακτίνα φωτός. Επόμενα παρακαλώ.